τι επόμενε μέρε. οι δύο ηγέτε, και ο πρώτο Αναστασιάδη και ο Τουρκοκύπριο ηγέτη, είχαν ανάγκη αυτή τη συνάντηση σήμερα. Όχι μόνο γιατί δεν του έπαιρνε άλλο να συνεχιστεί το τέλμα στην κάθε ψυχή που έχει σχέση με τον Κυπριακό και τι παραμέτρου του, αλλά και γιατί στο εσωτερικό των δύο κοινοτήτων δεν διαμορφωνόταν και το καλύτερο κλίμα για αυτού, τόσο για τον πρόεδρο όσο και για τον Μουσταφά Κιντζή. Ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, από τη μια, με τι νέε καινοφανεί του ιδέε για την αποκεντρωμένη Ομοσπονδία, οι οποίε ακόμη δεν είναι γνωστέ, δεν γνωρίζουμε πού οδηγούν, δεν έχουμε καθόλου ενώπιον μα τα γενικά του χαρακτηριστικά. Το μόνο που πέτυχε όλο αυτό το διάστημα ήταν να βρεθεί εμέσω αλλά σαφώ στη δίνη τη κριτική και από το ίδιο του το κόμμα. Να μην πούμε για το άλλο μεγάλο κόμμα που τον στήριξε όλα αυτά τα χρόνια ε, το ΑΚΕΛ, δηλαδή με το οποίο, το οποίο, τα κυβερνητικά στελέχη βρέθηκαν σε οξύ αντιπαράθεση. Από την άλλη πλευρά, ο κύριο Ακιντζή χρειαζόταν στο εσωτερικό τη κοινότητά του κάτι απτό για να αποδείξει ότι ω εκλεγμένο ηγέτη του Τουρκοκυπρίο, τουλάχιστον για τα εσωτερικά ζητήματα που άπτονται του Κυπριακού, εξακολουθεί να έχει πρωτεύοντα ρόλο. Σήμερα είχαμε κάτι συγκεκριμένο. Μετά από τρία χρόνια ανοίγουν τα δύο δοφράγματα, Απληγείου και Δερίνια, ενώ υπάρχει σοβαρή πλέον πιθανότητα να επιληθεί και το ζήτημα τη ομαλή και απρόσκοψη τηλεφωνική επικοινωνία στι δύο πλευρέ. Ε, όμω, αυτά είναι θέματα ναι, μεν χαμηλή πολιτική, σημαντικά όμω για να αποκατασταθεί και το κλίμα εμπιστοσύνη. Είναι μία αρχή. Μετά από το τέλμα των τελευταίων 15-17 μηνών, ε, ακριβώ γι' αυτό δίνουμε επίση σημασία στι δηλώσει των δύο ηγετών, με τι οποίε αποτυπώνεται και το μέγεθο των σοβαρών συζητήσεων του. Τόσο για τη μορφή λύση, η οποία, όπω αναφέρουν και οι δύο του σήμερα, έχει επιβεβαιωθεί ε, μεταξύ του και το δηλώνουν δημοσίω, όσο και για τι διαφορέ που εμφανίζονται στα ζητήματα συμμετοχή στη διακυβέρνηση. Η ουσία ωστόσο είναι μία. Τι θα είναι έτοιμη. Να πούν οι δύο ηγέτε στην απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα, την κυρία Λούτ, η οποία έρχεται την ερχόμενη Τετάρτη και θα συναντηθεί μαζί μα. Μάλλον μας. θα ακούσουν. Χρήστο Γεωργίου, αυτό από το Θα πρέπει θα να ακούσουν κιόλα. Θα... Η... 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 Ναι, η κυρία το... Λούτ όμω θα συνεχίσει το εντό εισαγωγικών ανακριτικό τη έργο. Και η οποία θα ακούσει για να αντιληφθεί και την διάθεση που έχουν οι δύο ηγέτε να εισέλθουν σε λογική διαπραγματεύσεων με βάση πλέον τι παραμέτρου που έθεσε ο Γενικό Γραμματέα στην τελευταία του έκθεση, την πρόσφατη ο οποίο μίλησε για την ανάγκη να συμφωνηθεί μια επίγουσα διαδικασία. Αυτό να μην το ξεκλούμε. Όλα επομένω μπορεί να είναι θετικά σήμερα, είναι όμω στον αέρα. Μάλιστα. Χρήστο, ευχαριστούμε για το σχόλιο σου. Πάμε τώρα στι Ηνωμένε Πολιτείε και τον ανταποκριτή.